πλεονέκτημα της γαλάζιας ομάδας. Ένα από τα γράμματα της λέξης σας θα το βάλουμε κατευθείαν επάνω στον πίνακα. Oh. Οπότε θα έχετε αυτό το χρονικό πλεονέκτημα μέχρι η πράσινη ομάδα να ξεκινήσει να σχηματίζει τη δική της λέξη. Κατανοητά όλα? Ναι! Yeah. Το ότι έχουν ένα γράμμα μπροστά είναι ένα κομπλέ πλεονέκτημα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καλύψουμε, αλλά είναι ένα πλεονέκτημα. Εδώ να πω ότι πριν μπείτε στο λαβύρινθο, για να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, θα κάνετε και τρεις στροφές για να τον άξονα σας. Ωραία, τώρα λέει, Λεωνίδα. Κάνε λίγο, κάνε μία επίδειξη. Γιαννουλά, τι πρέπει να κάνετε. Μία. Γεια, ευχαριστώ. Δύο. Τρεις. Και μπαίνετε στο λαβύρινθο. Κατανοητά όλα? Ναι. Πέντε λεπτά να αποφασίσετε καθοδηγητή και τη σειρά που θα μπαίνετε στο λαβύρινθο. Επιχνίδι τύχης. Τυφλή δοκιμασία. Δεν ξέρεις αν θα κερδίσεις, υπάρχει το πλεονέκτημα στους αντιπάλους. Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε ένα βήμα πριν από αυτούς, όπως είναι όλη η ιστορία.